Επιστρέψαμε πίσω και πάμε να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητά μας. Έχουμε εξελίξεις σχετικά με τον γνωστό ηθοποιό, τον Άλκη Χρήστου, τον αγαπημένο μας Άλκη Χρήστου, μετά από το τροχαίο που είχε δύο μέρες πριν. Έτσι ακριβώς όπως τα λες, Κωνσταντίνα μου. Ευτυχώς ο Άλκης Χρήστου είχε άγιο και γλίτωσε από το τροχαίο. Έχουμε όμως εξελίξεις και είναι αποκλειστικές πληροφορίες από το showbiz.com.cy. Και να πούμε ότι ο γνωστός ηθοποιός και πολύ αγαπητός σε μία στροφή στο Δαλή, γιατί δεν γνωρίζαμε ούτε που έγινε, ούτε πώς έγινε, ούτε τι ακριβώς είχε μπάθει ο Άλκης Χρήστου από αυτό το ατύχημα. Χτύπησε στο κεφάλι. Μα σοβαρά. Μάλιστα, του έκαναν 8 ραφές. Mm. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πάει να τους βγάλουν. Έμεινε ένα βράδυ έτσι προληπτικά στο νοσοκομείο. Είναι καλύτερα, αλλά από την πρώτη στιγμή είχε τα λογικά του. Δηλαδή, επικοινωνούσε με το περιβάλλον. Ναι. Γιατί κάποια θέματα βγήκαν και τον παρουσιάζαν έτσι πολύ. Ναι. Και ο ίδιος δεν ήθελε με τίποτα να βγει προς έξω αυτό το πράγμα. Να ανησυχήσει και τους δικούς του ανθρώπους. Ναι, γιατί εμείς εδώ ανησυχήσαμε, που ας πούμε λέμε είναι καλά. Μα τι γίνεται. Η φωτογραφία που έχει ανεβάσει και δες που τον είδαμε έτσι πολύ ταλαιπωρημένο. Εντάξει, παιδιά, ήταν χτυπημένος. Δεν θα μπορούσε να ήταν και πολύ χαμογελαστός. Αλλά δεν είναι ότι ας πούμε. Ήτανε τόσο για σοβαρά για να ανησυχήσουμε. Ξέρετε, καμιά φορά υπάρχουν και πράγματα τα οποία εμείς δεν μαθαίνουμε. Δεν ξέρουμε ούτε τι τηλεφωνήματα δέχθηκε, ούτε τι μηνύματα δέχθηκε. Και εννοείται ότι ο κόσμος και οι φίλοι του από αγάπη θα το έκαναν. Παρ' όλα αυτά θέλει να τους καθησυχάσει όλους. Να πούμε ότι τέλος καλό, όλα καλά. Και ευχόμαστε περαστικά και πίσω δυνατός και γερός. Μακάρι, μακάρι να είναι όλα περαστικά και γρήγορα περαστικά. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Λοιπόν.